ομάδα σίγουρα θα διεκδικήσει ό,τι καλύτερο μπορεί. Έχοντας πάντα τον κόσμο στο πλάι της, αλλά και φυσικά και τον μεγάλο σύμμαχο, τον ΟΠΑΠ, αυτή τη στιγμή δεν έχει να φοβάται τίποτα. Το μόνο που έχουν να κάνουν οι αθλητές είναι να έχουν το νου τους στο γήπεδο, στο παρκέ. Περιμένουμε την εθνική ομάδα να μας φέρει μια μεγάλη επιτυχία κάθε καλοκαίρι. Με αυτό το σκεπτικό ξεκινάμε και φέτος. Εύχομαι να πετύχουμε κάτι μεγάλο στο παγκόσμιο κύπελο που έρχεται. Θα ήθελα από την πλευρά μου να ευχαριστήσουμε τον ΟΠΑΠ για την στήριξη, για την χορηγία, για την αμέριστη στήριξη στο πλευρό των εθνικών ομάδων και στην εθνική ομάδα των ανδρών. Όταν εκπροσωπείς την εθνική ομάδα, ναι, πάντα στόχος είναι να κάνεις μια επιτυχία. Όταν μιλάμε για τον ΟΠΑΠ, μιλάμε για όλα τα αθλήματα σχεδόν και εμείς από το χώρο του ποδοσφαίρου και οποιοδήποτε άθλημα υπάρχει κάποιο event το οποίο είναι ο ΟΠΑΠ χορηγός ή το διοργανώνει ο ίδιος, πρέπει να το στηρίζουμε πολύ περισσότερο. Σίγουρα όταν μιλάμε για εθνική ομάδα, μιλάμε για όλα τα αθλήματα, οπότε αντιπροσωπεύουμε τη χώρα μας. Είναι σημαντικό να είμαστε εδώ οι άνθρωποι του αθλητισμού και να έχουμε καλή διάθεση και να ευχηθούμε όλοι μαζί πραγματικά καλή επιτυχία στην ομάδα μας. Πέρα από τις καλύτερες ευχές που τις έχει πάντα η εθνική ομάδα, ευχόμαστε να είναι ένα κίνητρο για τα νέα παιδιά να μπουν στα γήπεδα του μπάσκετ, στα γήπεδα του στίβου, στα γήπεδα του ποδοσφαίρου και να δώσουμε ζωή στον αθλητισμό. Ευχαριστούμε και πάρα πολύ τον ΟΠΑΠ που είναι ο χρυσός χορηγός και στηρίζει όλη αυτή την προσπάθεια των αθλητών και όλων των συντελεστών. Εμείς είμαστε περήφανοι για αυτήν την ομάδα, ό,τι και να κάνει. Χαιρόμαστε να την βλέπουμε να αγωνίζεται. Με τη συμπαράσταση του ΟΠΑΠ, όπως και εμείς κάναμε μια μεγάλη επιτυχία, εύχομαι μια αντίστοιχη επιτυχία και καλύτερη για την Εθνική Ανδρών. Ο ΟΠΑΠ είναι μια ομάδα που έχει πετύχει πάρα πολλά. Η Εθνική Ομάδα είναι κάτι πολύ μεγάλο, που έχει κερδίσει πάρα πολλά. Η συνύπαρξη αυτών των δυο νομίζω θα έχει πολύ θετικό αποτέλεσμα στο μέλλον.